non, par le temps perdu, en avoir voulu que toi. Non, par le temps passé, à ne plus penser qu'à toi. Aujourd'hui, je te dis non. Par les grands chemins, revenu de loin, pour toi. Non. Le jour du prochain amour sans toi. Va, tu vois, c'est demain déjà, à jamais sans toi. Καλώς σας μεσημέρι, λοιπόν, εδώ στον Ηλέκτρα 98,8 βρισκόμαστε και έχουμε την τιμή στην τηλεφωνική μας γραμμή να έχουμε την μεγάλη ερμηνεύτρια του ελληνικού τραγουδιού, την κυρία Γιωβάνα. Καλώς μεσημέρι, κυρία Γιωβάνα. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είσαστε, καλή χρονιά σε όλους τους ακροατές σας και σε εσάς. Είμαστε πολύ καλά. Όλα καλά, όλα γαλήνια, όλα γλυκά και δημιουργικά. Να πούμε και τα χρόνια πολλά για τη γιορτή σας, γιατί είστε Γιωβάνα Ιωάννα, έτσι δεν είναι? Ναι, Ιωάννα, ναι. Όσοι το μπλέκουν καμιά φορά λένε το Γιωβάνα είναι Ιωάννα καθαρά. Ναι. Σε κάποιες χώρες νομίζω έχουν το Γιωβάνα σαν Ιωάννα, σαν όνομα, έτσι δεν είναι? Ναι. Δεν ξέρω ποιες είναι αυτές. Είστε και πολύ, θα λέγαμε, έχετε πάει και σε πάρα πολλές χώρες να τραγουδήσετε. Οπότε ξεκινήσαμε την εκπομπή με το τραγούδι που συμμετείχε η Ελβετία το 1965 στη Eurovision, αλλά ήσασταν εσείς εκπρόσωπος της Ελβετίας. Υπήρχαν από τότε, λοιπόν, τραγουδιστές που έπαιρναν μέρος για άλλες χώρες. Ύστερα από διαγωνισμό. Και διαγωνίστηκα με άλλες 5 κοπελιές, δύο από για κάθε καντόνι της Ελβετίας, και το κέρδισα εγώ. Μάλιστα. Ήταν 20 Μαρτίου του 1965 στην Νάπολη που έγινε ο διαγωνισμός, ναι, στην Ιταλία. Ακριβώς το 20 Μαρτίου, και αυτά ούτε το θυμάμαι καν, ναι, αλλά θυμάμαι το 1965. Ήταν 1965, ήταν 20 Μαρτίου, ήταν Νάπολη, είχε κερδίσει η Ιταλία το 1964 με την Τσινιόλα Τσιγκουέτη το Νονολετά. Ναι, η Φρανς Γκάλ, η Γαλλία το κέρδισε, ναι. Το 1964 ήταν η Ιταλία, το 1965 το κέρδισε με το Λουξεμβούργο η Φρανς Γκάλ. Και ήταν μια ευκαιρία να πούμε για τη Φρανς Γκάλ που τη χάσαμε χθες, προχθές μάλλον. Έφυγε η Φρανς Γκάλ. Ναι. Ήταν πολύ νέα τότε. Ήταν 18 χρονών ήταν τότε και έφυγε από το καρκίνο που ταλαιπωρούσε πάρα πολύ καιρό. Είχε βέβαια και άλλα δυσάρεστα στη ζωή της Φρανς Γκάλ.
Και γι' αυτό κάπου... Κρίμα, είδες, όταν βλέπεις ένα κοριτσάκι, 16-17 χρονών ήταν τότε. Ναι, και αυτό ήθελα να σας πω. Πώς θυμάστε τη Φρανσικάλη. Δεν μπορείς να φανταστείς τη μοίρα του, έτσι, καθόλου. Και αυτό είναι περίεργο. Είναι δύσκολο να το συλλάβει κανείς, πώς γίνεται. Έρχεται ο καθένας μας με τη μοίρα του, ναι. Η Φρανς Γκάλ ήταν μια καλλιτέχνη τελικά που πέρασε λίγο δύσκολα και αυτή, όπως και πάρα πολλές ερμηνεύτριες. Δεν νομίζω τελικά ότι έκανε καριέρα. Ναι, έχασε και τον άντρα της νέος στα 44 το 1992. Είχε πολλά ζητήματα η Φρανς Γκάλ, τα οποία τα βλέπουμε τώρα περισσότερο, αυτές τις μέρες που δημοσιεύονται πάρα πολύ στο διαδίκτυο η ιστορία της για τη Φρανς Γκάλ και γενικώς και για τα τραγούδια που μείναν τελικά. Ήταν το τραγούδι της Eurovision, έτσι, το «Που πέντε σι, που πέντε σον». Που πέντε σι, που πέντε σον. Mon cœur est gravé dans mes chansons, που πέντε σι, που πέντε σον. Αυτό ήταν το τραγούδι. Αυτό ήταν, πήρε την πρώτη θέση τότε. Συγγνώμη που είμαι λίγο βραχνιασμένη, αλλά κρύωσα. Δεν ξέρω αν είναι κάποια ίωση, κυρία Γιωβάννα, αυτό, γιατί και εμείς εδώ έχουμε μια κυρία που κάνει εκπομπή πριν από μένα, η οποία δυστυχώς δεν μπορεί να της βγει η φωνή. Και έχουμε ένα θέμα. Έχουμε τόσες ωραίες φωνές εδώ στο ραδιόφωνο και όταν κρυώνουν, έχουμε βάχει ζήτημα. Ναι. Είναι ο καιρός τέτοιος. Και εγώ λόβηχο, ναι. Βλέπετε, ναι, αυτό είναι θέμα εποχής. Και είπαμε να πούμε πράγματα και για την Eurovision. Εσείς τι θυμάστε λοιπόν, αφού ήσασταν στον ίδιο διαγωνισμό? Ήταν ένα μεγάλο γεγονός τότε. Δηλαδή, πολύ διέφερε βέβαια, σαφώς διέφερε πάρα πολύ από τις δικές μας εκπομπές, από τα δικά μας που τραγουδούσαμε σε συναυλίες, σε όλα αυτά, ήταν πάρα πολύ διαφορετικό. Εμένα να φανταστείς ότι με συνοδεύανε από την Ελβετία 8 άτομα. 8 άτομα, μάλιστα. 8 άτομα, ναι, με συνοδεύανε στην αποστολή. Στην Νάπολη, ναι. Μάλιστα. Και στη συγκεκριμένη θέση πήρατε την 8η, νομίζω. Είχατε πάρει 8η θέση εσείς, έτσι. Την 8η θέση. Θέση. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι η Eurovision για την Ελλάδα καθυστέρησε λίγο. Πήρθε το 1974 η πρώτη ελληνική συμμετοχή με τη Μαρινέλα τότε. Και το «Κρασί, θάλασσα και τα γόρι μου». Αλλά από εκεί και πέρα, να πάμε λίγο πιο πίσω, ίσως. Εσείς με τα φεστιβάλ είχατε έτσι μια μεγάλη σχέση από το 1960, νομίζω, πήρατε μέρος. Μ' άρεσαν τα φεστιβάλ. Μ' άρεσαν, δηλαδή τα ζούσα, με ενδιέφεραν. Ήταν αυτός ο ευγενής διαγωνισμός ανάμεσα στα παιδιά. Όλοι θέλαμε να φανταστούμε τον εαυτό μας κάπως καλύτερα, κάπως ψηλότερα. Ονειρευόμασταν πολύ, ήμασταν πολύ αθώοι. Δεν υπήρχε δηλαδή ο σημερινός τρόπος του F αγωνίζεστε. Ήτανε ακόμα καλύτερος. Μάλιστα. Και μπορώ να πω, πέρα από την Eurovision, όλα τα άλλα φεστιβάλ χαθήκαν στο δρόμο, έτσι. Τελικά άλλαξε η εποχή, τι έγινε, η τηλεόραση λίγο τα κατατρόπωσε. Στην Ελλάδα τουλάχιστον δεν υπάρχουν πια. Κοίταξε, είναι αλλιώς. Είναι αλλιώς η ζωή. Τα επιβάλλει η ζωή του τον τρόπο της. Επιβάλλουν οι ήχοι τον τρόπο τους. Αλλιώς τραγουδάει σήμερα το παιδί, αλλιώς τραγουδούσαμε τότε. Ήμασταν πολύ συναισθαλμένοι, είμαστε πολύ διακριτικοί με όλους. Ό,τι φόβους είχαμε, τους είχαμε μέσα μας. Δεν ήταν κάτι που το βλέπαν οι άλλοι. Πολύ, δηλαδή πάρα πολύ σεμνά πηγαίναμε όπου πηγαίναμε για να διαγωνιστούμε. Με πάρα πολλούς φόβους, όπως και τώρα, αλλά διαφορετικά εκδηλωνόμενους. Μάλιστα. Έχετε απόλυτο δίκιο, μάλλον, και ίσως αυτό που ακούμε τώρα να μας λέτε, ίσως αν μπορούσαμε να έχουμε την ηρεμία να το ακούσουμε κι εμείς, έτσι, γιατί καμιά φορά δεν μπορεί να ακούς τα πράγματα σε μια κατάσταση άγχους, ας το πούμε και αυτά, ξεφεύγεις. Και όντως αυτά που λέτε νομίζω είναι πολύ σημαντικά, ότι ήταν μια ευγενής άμυλα. Και μια ευγενής άμυλα, τέλος πάντων, σε όλο αυτό το πράγμα. Ναι, ήταν άλλη ζωή, ήταν άλλος ο τρόπος. Και όλοι οι φόβοι, οι οποίοι μπορεί να είναι οι ίδιοι με τους σημερινούς, εκδηλωνόντουσαν αλλιώς. Δεν είχαμε αυτό. Δηλαδή, εγώ να φανταστείς ότι ταξίδεψα μόνη μου από την Ελλάδα να πάω να διαγωνιστώ. Θυμάμαι ότι όταν κέρδισα τη θέση να εκπροσωπήσω την Ελβετία, δεν είχα άνθρωπο να μου μεταφέρει τη βαλίτσα μου, ας πούμε, η οποία ήταν πάρα πολύ βαριά.
και αναγκαστικά τη μετέφερα εγώ και δεν ήταν μόνο η βαλίζα, ήταν και τον SSR που έπαιρνες μαζί σου και όλα αυτά. Και θυμάμαι ότι ανέβαινα τις σκάλες από το μετρό και με κοίταζε ο κόσμος ο οποίος με είχε δει να διαγωνίζομαι για να πάρω τη θέση. Λέγανε ψου 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 κάτι, περνούσανε, αυτό ήτανε. Αισθανόμουν μόνη μου, πολύ μόνη μου. Και αυτό φαινόταν, δηλαδή οι φόβοι που λέτε τους κρατούσατε για εσάς. Μάλιστα. Ναι, ναι, αισθανόμουν μόνη μου, πάρα πολύ μόνη μου. Παρότι αισθανόσασταν μόνοι σας, δεν το βάλετε ποτέ κάτω, από ό,τι φαίνεται, γιατί τόσα φεστιβάλ και ειδικά στην. Όταν αναλάμβανα κάτι, το έβγαζα σε πέρας. Και ειδικά στη Σοβιετική Ένωση, νομίζω. Πήγα στην Ελβετία που μου έδωσε ο Λουί Ρεπ, θα πρέπει να έχει φύγει βέβαια από τον κόσμο αυτό. Ήταν ο διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού Γενέβης, ο οποίος μου έδωσε την ευκαιρία και εκπροσωπούσα αυτό τον ραδιοσταθμό σε όλη την Ευρώπη με το Music of Champs-Élysées σε συναυλίες. Αυτός μου έδωσε και την ευκαιρία να διαγωνιστώ, όπου και κέρδισα τη θέση για την Ελβετία. Μια και είμαστε πάλι, δηλαδή το φέρνουμε λίγο στο φεστιβάλ, αλλά θυμήθηκα και εγώ κάτι για την Eurovision. Το 65 λοιπόν, εσείς πήγατε με ένα τραγούδι που μέχρι τότε το στυλ των τραγουδιών ήταν αυτό που έβγαζε η Eurovision. Έτσι ήταν ένα στυλ, θα λέγαμε, το θεωρούμε ελαφρό τραγούδι τότε, έτσι το θεωρούσαμε. Ναι, ελαφρό τραγούδι, ναι. Ας το πούμε. Ναι. Έτσι είναι μπαλάντες, μπαλάντες της εποχής. Μπαλάντες, σωστά. Γιατί η Franz Gall έφερε. Είχε αρχίσει η τάση για το γεγέ, όπως λέγαμε τότε. Ή για την pop, όπως τη θεωρούσαν πιο απαλά. Ναι, η μουσική η Franz Gall, αυτό είπαν τότε, το 65 στο διαγωνισμό. Και κέρδισε, ναι, η Franz Gall. Ναι. Το 65 στο διαγωνισμό, ήταν λοιπόν. Ήταν και χαριτωμένη, πολύ καημένη. Ναι, ήταν πολύ χαριτωμένη. Ήταν ένα κοριτσάκι, έτσι, τώρα που γυρίζω πίσω και το βλέπω, ναι, ήταν πολύ γλυκό κορίτσι. Mm-hmm. Και πολύ σεμνό και αυτό. Δεν έκανε φασαρία, δεν έκανε τίποτα. Ήτανε μια χαρά παιδάκι. Μια χαρά παιδάκι, ναι. Στα 18 της και πραγματικά σαν κούκλα και ίδια, έτσι όπως έλεγε το τραγούδι. Ήτανε πολύ όμορφη, ναι, ήταν πάρα πολύ όμορφη. Και λέω για τη Franz Gall περισσότερο, γιατί τότε είπαμε ότι κέρδισε η pop τη Eurovision, το πρώτο pop τραγούδι της, ναι, Eurovision. Ναι, ήτανε η πρώτη στροφή προς τα εκεί. Και αν κρίνουμε τα χρόνια την Eurovision και τις μεταλλάξεις της, πολλοί λέγανε ότι η Eurovision δεν αλλάζει απλά, η Eurovision δεν χαλάει, δεν είναι πάντα στάνταρ ότι θα κερδίσει. Δεν αλλάζει η Eurovision. Η Eurovision εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, την παρακολουθώ, ίσως γιατί την έχω ζήσει, αλλά πάντα μ' άρεσε αυτός ο τρόπος άμυλας. Δεν το βρίσκω καθόλου υποτιμητικό, ίσα καταλαβαίνω τα παιδιά που παλεύουν και τα σέβομαι και προσπαθούν με όλες τους τις δυνάμεις και δεν ξέρω γιατί ψάχνουμε να βρούμε δε και καλά τρόπο να ρίξουμε από το επίπεδο το οποίο έχει η Eurovision να την κατεβάσουμε πιο κάτω. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Αυτό έχεις αυτό και τα απόλυτα δίκιο. Η Eurovision αυτή καθεαυτή σαν διοργάνωση είναι πάρα πολύ δυνατή, είναι πάρα πολύ... Φαίνεται ότι υπάρχει ένας ατέλειωτος σε αριθμό κόσμος ο οποίος εργάζεται για αυτό το πράγμα. Και όσο πάει και καλυτερεύει. Υπήρξε ένα διάστημα που έκανε λίγο κοιλιά, ας την πούμε έτσι, ένα διάστημα. Αλλά τώρα, να που κέρδισε το τραγούδι αυτά τα δύο... Στην Πορτογαλία, λέτε. Ό,τι μας παρουσιάζει, ξέρω εγώ, η Σουηδία, η οποία έχει πάρα πολύ ωραία τραγούδια... Αλλά και αυτό που παρουσίασε η Πορτογαλία φέτος, ναι, το 17. Το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, πάρα πολύ το χάρηκα, πάρα πολύ μ' άρεσε, ήταν τρυφερό, ήταν ευγενικό, ήταν αθώο, μιλούσε για αγάπη. Και αγάπη όχι έτσι όπως θέλουμε να την παρουσιάζουμε με κραυγές και με τέτοια, αγάπη τρυφερή, αγάπη που ίσως σήμερα τα σημερινά παιδιά... δεν την ξέρουν καλά. Δηλαδή πιστεύω ότι τα σημερινά παιδιά θα πρέπει να μάθουν ότι η αγάπη, όχι ο έρωτας, αλλά η αγάπη, είναι εξαιρετικό συνέστημα. Και θα πρέπει να το χαίρονται και θα πρέπει να μην τρέπονται να λένε «σ' αγαπώ», να μην τρέπονται να θέλουν μια τρυφερή αγκαλιά, να θέλουν δηλαδή ο σύντροφός τους να τους αγκαλιάσει κατά έναν τρόπο έτσι τρυφερό, να μην το κοροϊδέψουν. Μην τα κοροϊδεύετε, παιδιά, αυτά. Είναι ό,τι ωραιότερο μας έχει δοθεί.
η αγάπη, αγάπη, αγάπη. Νομίζω, όχι νομίζω, πιστεύω ακράδαντα ότι η αγάπη είναι το μεγάλο κλειδί για όλες τις συμφορές. Για όλες τις συμφορές, δεν το συζητώ καθόλου. Δηλαδή αν οι πόλεμοι, αν βλέπανε όλοι αυτοί που κάνουν τους πολέμους, αν είχανε την αίσθηση της αγάπης για τον συνάνθρωπο που σκοτώνουνε, για τον συνάνθρωπο που θέλουν να του πάρουν ό,τι έχει κατακτήσει με κόπο και με μόχθο. Αυτά όλα είναι πράγματα παράλογα. Είναι, δεν μπορείς να τα χαρακτηρίσεις όταν μάλιστα έχεις οριμάσει κατά έναν τρόπο και η ζωή σε έχει μάθει τόσα πολλά πράγματα. Βλέπεις πού ακριβώς είναι η αλήθεια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο όπλο από την αγάπη. Έχετε πει πολλά λόγια τώρα, δεν μπορώ να πω τίποτα εγώ για όλα αυτά. Είναι πολύ δυναμική τα δυναμικά τα λόγια σας και πιθανώς είναι και η δυναμική γραφή σας, γιατί πλέον τα τελευταία χρόνια σας ξέρουμε περισσότερο και από τα κείμενά σας. Κοίταξε, η γραφή μου έχει πάρει 40-45 χρόνια από τη ζωή μου και την έχει πάρει και από το τραγούδι. Αλλά η γραφή μου έχει δώσει τον εαυτό μου, μου έχει ανοίξει τις πόρτες να δω τι κρύβουμε μέσα μας οι άνθρωποι, πόσες δυνατότητες έχουμε, με στήριξε στα πόδια μου που ήμουν ανασφαλής, πάρα πολύ ανασφαλής, και μου έδειξε διάπλατα ότι αυτό που πιστεύουμε ότι είμαστε, δεν είμαστε αυτό μόνο, έχουμε χίλια άλλα πράγματα μέσα μας που περιμένουν να τα βγάλουμε στο φως, για να βγούμε κι εμείς πιο πολύ στο φως. Η αλήθεια είναι πως σας είδαμε να βγαίνετε ως πεζογράφος από ένα διαγωνισμό πάλι, έτσι. Έτσι βγήκατε, νομίζω, με τον Αντεγιάννη. Πάλι θελήσατε. Ήταν το πρώτο μου μυθιστόρημα, ναι, το πρώτο μου μυθιστόρημα. Αλλά βγήκε, πήρε ένα βραβείο τότε, το πρώτο βραβείο. Αλλά μετά από εκεί άρχισε η μεγάλη μου μάχη με το λόγο. Δηλαδή ο λόγος δεν σου αποκαλύπτεται αν δεν δρώσεις, εάν δεν ξενυχτήσεις, αν δεν προβληματιστείς, εάν δεν ακούσεις μέσα σου τις ισορροπίες οι οποίες έρχονται και δεν πρέπει να γυρίσεις την πλάτη σου σε αυτές. Πρέπει να έχεις βέβαια και ένα ταλέντο, πρέπει να έχεις μέσα σου εκείνα τα οποία συνεπάγεται η απέτηση μιας συγγραφής ή ενός ποίηματος. Αλλά θέλει πάρα πολύ δουλειά. Με πολύ συνείδηση δουλειά. Είσαστε μαθήτρια του Γιάννη Ρίτσου, έτσι, του μεγάλου Γιάννη Ρίτσου. Του Γιάννη Ρίτσου, ναι, εκείνος με δίδαξε τι είναι λόγος, εκείνος μου έδωσε και το πράσινο φως για να βγάλω την πρώτη μου ποιητική συλλογή που είχε πολύ καλές κριτικές. Εκείνος, το δικό του Ευαγγέλιο κρατάω και πηγαίνω. Αλλά βέβαια έψαξα τον εαυτό μου πολύ και έμαθα πολλά και εγώ η ίδια ψάχνοντας. Δηλαδή να ακονίσεις αυτό που το μαχαίρι που έχεις για να κόψεις. Δεν γίνεται αν δεν το ακονίσεις, αν δεν εργαστείς πάνω σε αυτό. Μάλιστα. Σήμερα τελευταίο σας, ήταν μυθιστόρημα το τελευταίο σας έργο που έχει κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα. Έχω εκδώσει 20 τίτλους και εκδίδεται τώρα στις αρχές του Μάρτη ο 21ος τίτλος. Είναι ένα κείμενο με ποιητικό πρόσημο, αλλά είναι εντελώς διαφορετικό από όλα τα άλλα. Το οποίο μου έκανε τη χαρά και την τιμή ο Δήμος ο Αυδελιώτης, ο σκηνοθέτης που το διάβασε, να ζητήσει να το ανεβάσει στο θέατρο. Και ο ίδιος μου έκανε πάλι την τιμή, την ευχάριστη έτσι, έκπληξη είχα και τιμή, να θέλει να το απαγγείλει όλο ο ίδιος στην παρουσίαση που θα κάνουμε του βιβλίου στις 26 του Μάρτη, ημέρα Δευτέρα, στο Ίδρυμα Θεοχαράκη. Μάλιστα. Οπότε, και είμαι πολύ, πολύ ευχαριστημένη, δηλαδή ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε αυτή την εξέλιξη. Τίτλος, συγκεκριμένα... Τίτλος είναι «Όνειρο είδα». Αλλά το «Όνειρο είδα» δεν έχει να κάνει δεν με έχει. Κάτι λυρικό. Μάλιστα. Είναι... καταπιάνεται με ιστορία. Με ιστορία, αρχίζοντας μπαίνοντας από την παγκοσμιοποίηση, αρχίζοντας παγκόσμια βλέποντας και κατεβαίνοντας για την Ελλάδα και την Ευρώπη και από το τη σβάστικα του Ράιχ και φτάνοντας μετά στο Καποδίστρια,
στον Κολοκοτρώνη, κατεβαίνοντας στους Τούρκους, μετά στο Βυζάντιο, κατεβαίνοντας μετά πηγαίνοντας όρκια για να καταλήξω στην αρχαία Ελλάδα, από όπου ξαφνικά με έναν ορισμένο τρόπο, ευτυχώς μου δόθηκε, να κατέβω στη σημερινή Ελλάδα και να πιάσω τη σημερινή Ελλάδα. Είναι ένα αλλιώτικο πράγμα, δεν είναι συνηθισμένο, δεν είχα ασχοληθεί με αυτό. Mm-hmm. Ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό και το σκεφτόμουν μέσα και επειδή μιλώ με το Θεό, του είπα ότι θα ήθελα να γράψω κάτι που να είναι εντελώς διαφορετικό, κάτι που να μην μοιάζει με τα άλλα που έχω. Και μια μέρα έτσι σε ανύποπτο χρόνο αρχίζω την πρώτη φράση και από εκεί και πέρα έτρεχε και εγώ ξοπίσω του να το προλάβω. Oh. Είναι, αν η γραφή έρθει, θέλω να πείτε, είναι εύκολο μετά, αν έρθει η ιδέα. Βέβαια, θα ξενυχτήσετε όπως είπατε. Δεν είναι εύκολο. Θα υδρώσετε όπως είπατε. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Μην το ξαναπείτε. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Όχι, γράφατε μεν, αλλά λέτε ότι ξενυχτάτε και πρέπει και να. Νομίζω υπάρχουν και τα σκησίματα και τα ξαναγραψίματα, ισχύουν αυτά. Αλλά υπάρχει μια συνέχεια, θα λέγαμε, που πρέπει να ξεκινήσει. Το βασικό είναι να ξεκινήσει κάτι έτσι. Πρώτα απ' όλα. Πρέπει να ξεκινήσει όταν καταλαβαίνεις ότι αρχίζει. Μετά υπάρχει το ποτάμι, mm-hmm. το οποίο ρέει και το οποίο δεν μπορείς να το εγκαταλείψεις. Αχα. Εγώ επί 15 μέρες που το έγραφα, κατεβάζοντας εγκυκλοπαίδειες, μπαίνοντας στο διαδίκτυο για να μάθω ιστορία, για να μάθω πράγματα που δεν ήξερα, δεν υπήρχα παρά μόνο γι' αυτό. Μάλιστα. Υπήρχα μόνο γι' αυτό το κείμενο. Εκεί ήταν το μυαλό μου, εκεί ήταν η ψυχή μου, εκεί ήταν όλη μου η σκέψη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Mm. Και το είπατε και πριν, ότι θέλει πολλή δουλειά, όπως είπατε. Αλλά η αρχή, μπορεί να έρθει ξαφνικά, αλλά όταν έρθει πρέπει να, και εσύ να δώσεις περισσότερο βάσης ότι έχει έρθει το μεγάλο αυτό που ζητούσες, ίσως. Έτσι. Και όχι, δεν είναι κάτι που περνάει και φεύγει. Γιατί καμιά φορά το λέω και το δικό μου, με τη δική μου, έτσι, θα έλεγα, προοπτική. Ξεκινά να γράψω ένα κείμενο και πάντα σταματάω. Δεν ξέρω τι παθαίνω και δεν έρχεται μια γραφή πιο έντονη, θα έλεγα. Ενώ θα ήθελα να έχω μια καταστροφή. Δεν ξέρω τι φταίει. Θα πρέπει να σου πω, δεν ξέρω εσύ, λόγω του επαγγελματός σου, mm-hmm. πρέπει να γράψεις. Αυτό το πρέπει να γράψω δεν υπάρχει σε μένα. Mm-hmm. Υπάρχει μόνο όταν έρχεται. Όταν ανοίγουν οι ουρανοί. Δεν γίνεται αλλιώς. Αυτό το πρέπει το επιβάλλει ο τρόπος που επαγγέλλεσαι. Mm-hmm. Αλλά πρέπει δεν υπάρχει σε μας. Δηλαδή εμείς που αισθάνομαι ότι είμαι πηγή, στις πηγές δεν έρχεται όταν το θέλεις. Όταν ανοίξει η πηγή, έρχεται. Άρα είναι και ο τρόπος ζωής, άμα αγχώνεσαι με το παραμικρό που συμβαίνει σήμερα, δυστυχώς. Ο τρόπος ζωής καμιά φορά σου επιβάλλει να γίνεσαι αυτόματο. Δεν είναι, δεν πρόκειται περί αυτοματισμού. Mm-hmm. Είναι πλήρη συνείδηση και σύνδεσμος. Είναι με εκείνο το άλλο. Με εκείνο το οποίο δεν μπορείς να το ορίσεις. Δεν μπορείς να το χαρακτηρίσεις. Υπάρχει κάτι άλλο. Και αυτό το άλλο είναι η επαφή με το πνεύμα. Είναι η επαφή με τη συνείδηση για το πνεύμα. Τι γίνεται εκείνη την ώρα. Εγκαταλείπεσαι εκεί. Νομίζω τα λέω λίγο δύσκολα, ζητώ είναι συγγνώμη και από τους ακροατές. Όχι, δεν είναι, να μην ζητήσεις καμία συγγνώμη. Αυτό έλειπε. Αλλά έτσι είναι, δεν ξέρω αν μπόρεσα να τους δώσω να καταλάβουν αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή λέω. Μακάρι να γίνεται. Μιλάμε τη Γιωβάνα. Εκείνο που τους λέω είναι να ψάξουν μέσα τους και να βρούνε όλα όσα κρύβουν για να τα βγάλουν έξω και να πούνε ότι υπάρχουν πραγματικά. Μάλιστα. Να πω για αυτούς που μπορεί να έρθαν κατόπιν ότι ακούμε τη Γιωβάνα. Είναι η Γιωβάνα στην άλλη γραμμή του τηλεφώνου. Η Γιωβάνα, η μεγάλη ερμηνεύτρια του ελληνικού τραγουδιού. Η Γιωβάνα. Τι να πω για τη Γιωβάνα, και τώρα συζητάμε βέβαια για τη Γιωβάνα. Πίτρια συγγραφέα και τραγουδίστρια. Και τραγουδίστρια. Όλα αυτά μαζί, τα οποία βέβαια όλα αυτά μαζί φτιάξαν έναν χαρακτήρα, νομίζω, και μια προσωπικότητα πολύ δυνατή σε εσάς, έτσι, από ό,τι μπορώ να κρίνω. Κοίταξε, ναι, μπορεί να πει κανείς ότι μου φτιάξανε, μου στερεώσανε, να μου το βγάλαν τον εαυτό μου έξω. Ναι. Ναι, αυτό ναι. Ναι. Ότι βγάλαν τον εαυτό μου έξω. Τώρα είμαι εγώ. Ναι, τώρα είμαι εγώ. Ακριβώς. Αυτό που λέτε.
Γιατί στην πράξη αυτό το πρέπει που παγώ πριν είναι αυτό που δυσκολεύει την κατάσταση και σε βγάζει πολλές φορές. Δεν σε βγάζει. Δεν βγάζει το πραγματικό σε αυτό προς τα έξω, να το πω αλλιώς. Κάπως έτσι. Ναι. Κάπως έτσι. Λοιπόν, είχαμε τη τιμή λοιπόν σήμερα να σας έχουμε αυτή τη λίγη ώρα εδώ στο... Και χαρά για μένα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά στους ακροατές μας. Εύχομαι να περάσουν με περισυλλογή, γιατί χρειάζεται οπωσδήποτε η εποχή μας πολύ περισυλλογή. Χρειάζεται πολύ δύναμη και αυτοί θα τη βρουν μόνο στον εαυτό τους και πουθενά άλλου. Κανένας δεν πρόκειται να μας δώσει τη δύναμη που χρειαζόμαστε παρά μόνον εμείς, γιατί κρύβουμε πάρα πολύ δύναμη μέσα μας. Δεν ξέρω τι άλλο να τους πω. Και πολύ καλοσύνη και πολύ αγάπη. Δίνοντας πολύ καλοσύνη και πολύ αγάπη, αυτό γυρίζει σε μας. Να το αφήσουμε εδώ λοιπόν, κύριε Γιωβάνα, και ελπίζω να τα πούμε πάλι κάποια στιγμή, ίσως και με ευκαιρία της εκδήλωσής σας που θα έχετε τον Μάρτιο, να πούμε δύο λόγια πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ωραία περπάτημα στο χώρο σας, στη δημιουργία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Ηλέκτρα 98,8. Στην αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κοιμήσου. Δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά. Τώρα που η νύχτα κεντά με φιλιά το κορμί σου, μέτρα το πόνο κι άσε με μόνο στην ερημιά. Αν θυμηθείς τ' όνειρά μου, σε περιμένω να αρθείς. Με ένα τραγούδι του δρόμου να αρθείς τ' όνειρό μου, το καλοκαίρι που λάβει τ' αστέρι με πώς να ντυθείς. Πώς να ντυθείς.